αφορά τη λειτουργία του νησιού. Ναι, είναι γεγονός ότι και η Γενική Γραμματέα Υποδομών και οι υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες έδωσαν πολύ γρήγορα τις εγκρίσεις. Στις 21 Ιουλίου έγινε ο σεισμός. Μέχρι τις 30 που υπογράφηκε η σύμβαση είχαμε εγκρίσεις από το Υπουργείο Ναυτιλίας, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Νίκο, λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο προκειμένου να ακούμε τον Υπουργό, σε παρακαλώ. Ναι. Από την Εναλίων Αρχαιοτήτων, από το Υπουργείο Οικονομίας, από την Αποκεντρωμένη. Ήταν ένας αγώνας δρόμου που πιστεύω ότι τα καταφέραμε. 30 του μηνός υπογράφηκε η σύμβαση, έγινε διαγωνισμός κανονικά με το νέο πλαίσιο, με το νέο νόμο που ψηφίστηκε το 16 και σε 10 ημέρες παραδόθηκε το λιμάνι ώστε να γυρίσει το νησί στους κανονικούς ρυθμούς του. Δεν θυμίζει πλέον τίποτα ότι έγινε τέτοιο σεισμός στο νησί. Προφανώς ακολουθούν και άλλες εργασίες που πρέπει να γίνουν όμως με πολύ μεγαλύτερη μελετική επιμέλεια. Η μελέτη θα ανατεθεί το Σεπτέμβρη. Μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί και έχει εγκριθεί ένα ποσό 8 εκατομμύριων περίπου για να γίνουν οι κτηριακές εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί βλάβες στο λιμάνι και ό,τι άλλο χρειάζεται. Διαδικασίες εξπρές, Υπουργέ. Πραγματικά πάρα πολύ σύντομη ήταν η ανακατασκευή της προβλήτας του λιμανιού. Υπάρχουν όμως, όπως μας είπατε, και άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν στο νησί. Ο σχεδιασμός... Πιστεύω ότι είναι χρόνος ρεκόρ που δείχνει ότι όταν θέλουμε πραγματικά όλοι οι συντελεστές να κάνουμε κάτι για να εισφέρουμε στην τοπική κοινωνία, μπορούμε να το καταφέρουμε. Αλλά η έλλειψη των υποδομών στην νησιωτική χώρα και γενικότερα στη χώρα δεν είναι λόγω του σεισμού και των βλαβών. Είναι γενικότερο θέμα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως λαός σε μια άλλη βάση. Όχι τυχαία και όχι χωρίς ιεράρχηση και χωρίς μελέτη για να μην πληρώνει ο ελληνικός λαός περισσότερα από αυτά που πρέπει σε κάθε έργο υποδομής. Όπως το λέτε, είναι ο τουρισμός, είναι η βαριά μας βιομηχανία έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή πρέπει να τα φροντίσουμε έτσι, τα νησιά μας. Από αύριο το απόγευμα η ΚΟΣ τουλάχιστον επανέρχεται κανονικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις που είχε να λειτουργεί, να μπορούν να δένουν τα μεγάλα πλοία μέσα στην πόλη και να συνεχίσουμε. Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Νίκο, αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι, μπορούμε να ολοκληρώσουμε καλά τη σύνδεσή μας. Να είστε καλά και βεβαίως, οι δύο. Δεν μπορώ να ολοκληρώσουμε εδώ, να σας πω απλά. Ναι. Να σας πω απλά ότι οι παρεμβάσεις έχουν να κάνουν και όσον αφορά το παλιό κομμάτι του κάστρου, του τείχους ουσιαστικά που βρίσκεται εδώ. Ένα μεγάλο τμήμα του έχει υποστεί αρκετά σημαντικές ζημιές. Εδώ όμως εμπλέκονται και οι αρχαιολογικές υπηρεσίες. Είναι κάτι το οποίο θα το δουν το επόμενο διάστημα και η περιφέρεια και ο Δήμος και η πολιτεία, προκειμένου και αυτό να αποκατασταθεί και να είναι επισκέψιμο. Ευχαριστούμε θερμά και τους δυο σας. Αλλάζουμε θέμα. Εγκληματική ομάδα διακίνησης αλλοδαπών και